Ανάδειξε το βιβλίο έχει μια εκλεκτή καλεσμένη, την κυρία Θανασοπούλου Κατερίνα. Καλησπέρα. Καλησπέρα. Η οποία μας ήρθε με το εκπαιδευτικό βιβλίο «Μαθαίνω μουσική διασκεδάζοντας». Σωστά. Από τις εκδόσεις I Write. Ναι, ναι. Γεννηθήκατε στο Λονδίνο το 1980 και μεγαλώσατε στην Πάτρα. Παντρεμένη με τρία παιδιά. Ολοκληρώσατε τη σχολική σας πορεία στο Μουσικό Σχολείο Πατρών, αλλά μετά φοιτήσατε στο Πανεπιστήμιο Μουσικών Σπουδών στην Αθήνα. Είστε μαέστρος χοροδιών με διαρκή συμμετοχή στα μουσικά δρόμενα της Πάτρας. Είστε και συνθέτης μουσικής θεατρικών σχολικών παραστάσεων. Ενώ υπήρξατε μέλος Ευρωπαϊκής και Βυζαντινής Χοροδίας, Φιλαρμονικής Μπάντας και Μουσικού Σχήματος. Είστε καθηγήτρια μουσικής με προϋπηρεσία 15 ετών στην πρωτοβάθμια και δευτεροβάθμια δημόσια εκπαίδευση αλλά και σε μουσικά σχολεία. Έχετε συμμετάσχει και οργανώσει προγράμματα ψηφιακής αφήγησης, παραδοσιακού τραγουδιού, περιβάλλοντος, αγωγής υγείας και πολιτιστικής θεματολογίας. Αλλά σας αρέσει και η ζωγραφική στο καλλιτεχνικό εργαστήρι Ονείρου Δράση στην Πάτρα με τη ζωγράφα Αντρικοπούλου Χριστίνα. Και ετοιμάζετε λοιπόν ήδη το νέο εκπαιδευτικό σας βιβλίο Μουσική σε συνεργασία με τη ζωγράφο αυτή, έτσι, με πρωτότυπη μουσική επένδυση, το οποίο αναμένεται να εκδοθεί τέλος του 19. Πάμε να δούμε για το υπάρχον βιβλίο για το οποίο και είδατε και ενώ περνάνε στους δέκτες οι υπέροχες φωτογραφίες, ποιοι είναι οι στόχοι του και τις ηλικίες στις οποίες απευθύνεται. Η στόχη του βιβλίου είναι να έρθει ο αναγνώστης σε μια πρώτη επαφή με τη μουσική και συγκεκριμένα με τα μουσικά σύμβολα περισσότερο. Απευθύνεται σε παιδιά προσχολικής και πρωτοσχολικής ηλικίας κυρίως. Βέβαια υπάρχει και ένα τρίτο μέρος στο βιβλίο που είναι οι κάρτες, οι οποίες μπορούν να χρησιμοποιηθούν από παιδιά οποιαδήποτε ηλικία, δηλαδή και μεγαλύτερα άτομα. Όλο το βιβλίο όμως έχει δομηθεί και έχει οργανωθεί με τέτοιο τρόπο, ώστε ανάλογα με την ηλικία στην οποία απευθυνόμαστε. Με το αν ένα παιδί έχει ή δεν έχει μουσική εμπειρία από πριν, να μπορεί να προσαρμοστεί και να βγάλουμε τα καλύτερα αποτελέσματα. Επίσης, δεν χρειάζεται ο γονιός να έχει μουσικές γνώσεις για να μπορέσει να ασχοληθεί με αυτό το βιβλίο μαζί με το παιδί του. Μπορεί και ένας δάσκαλος και ένας μουσικός και ανάλογα ο καθένας να πάρει από το βιβλίο θετικά αποτελέσματα για τη μουσική γενικότερη εκπαίδευση του παιδιού. Μέσω του βιβλίου, τα παιδιά τι δεξιότητες αναπτύσσουν? Κυρίως μουσικού εγγραμματισμού, δηλαδή μαθαίνουν τη μουσική αλφάβητο και γραφή. Έχει όμως συνδυαστεί οι πληροφορίες, οι μουσικές, οι δραστηριότητες στα μουσικά όργανα και με τα γράμματα της ελληνικής αλφαβήτου. Επομένως, εισάγουμε και την ελληνική αλφάβητο, σχεδιάζουν και τα μουσικά σύμβολα, τα χρωματίζουν, άρα απομνημονεύουν κιόλας. Και με τις μουσικές κάρτες βοηθάμε τα παιδιά στο να λειτουργούν και σε ομάδες, γιατί μπορούν να παρουσιαστούν ή το κάθε παιδί μόνο του να μπορέσει να μάθει τις κάρτες, να μάθει τα μουσικά σύμβολα, να τα αναγνωρίζει, αλλά και σε ομάδες μέσα στην τάξη ή σε κάποιο δύο ή σε ένα άλλο χώρο θα μπορούν να έχουν τις κάρτες και να δουλεύουν σε ομαδούλες και να παίρνουν νίκες και να έχουν πόντους και να γίνεται ένα γενικά παιχνίδι που αυτό αρέσει πάρα πολύ στα παιδιά. Άρα βοηθάμε και το παιδί να ακολουθεί κανόνες συνεργασίας και τους κανόνες του παιχνιδιού, να δουλεύει ομαδό συνεργατικά δηλαδή. Πώς σκεφτήκατε να συνδυαστεί η συγγραφή με τη μουσική, γιατί εντάξει, το κάθε ένα έχει τη δική του χάρη, ναι, βέβαια, και αγάπη. Κοιτάξτε, το εκπαιδευτικό του βιβλίο το αγαπούσα και πάντα το χρησιμοποιούσα στην τάξη και το ψάχνα πολύ με βιβλία. Δηλαδή, γενικά το εκπαιδευτικό βιβλίο είναι ένα βιβλίο το οποίο είναι έξυπνα γραμμένο, γιατί απευθύνεται σε παιδιά μικρότερης ηλικίας. Άρα, θες να κεντρήσεις το ενδιαφέρον. Και τα παιδιά, άμα δεν τους κεντρήσεις και γρήγορα, το ενδιαφέρον τα χάνεις. Άρα, γενικά το εκπαιδευτικό βιβλίο το αγαπώ. Μόνος ήταν κάτι που είχα στο μυαλό μου. Και είναι ένα μεγάλο και σημαντικό εργαλείο, γιατί το παίρνει το παιδί στο σπίτι του το βιβλίο και μπορεί ανά πάσα στιγμή, όποτε θέλει, να το επεξεργαστεί, να το ξαναθυμηθεί. Δηλαδή, για εμάς τους εκπαιδευτικούς, το να έχει το παιδί το βιβλίο στο σπίτι είναι ένα τεράστιο προσόν, ένα τεράστιο βοήθημα, μάλλον θα έπρεπε να πω. Και το παιδί αποκτά σιγά-σιγά και με το χρόνο και ένα προσωπικό δέσιμο με αυτό. Από πού μπορούμε να το προμηθευτούμε? Υπάρχει σε όλα τις μεγάλες αλυσίδες, υπάρχει στα κεντρικά βιβλιοπωλεία, σε ηλεκτρονικά site όπως είναι το Public στην Κύπρο, η Ανός Πρωτοπορία, Πολιτεία, σε οποιοδήποτε βιβλιοπωλείο με το τίτλο μπορείτε όμως να το παραγγείλετε. Επίσης υπάρχει στο ίντερνετ, στο YouTube ένα trailer του βιβλίου. Από κάτω σας δίνονται και link αγοράς άμα θέλετε να γίνει αγορά ηλεκτρονικά. Να πούμε έτσι τι σας ώθησε στη δημιουργία αυτού του βιβλίου, πέρα από ότι θέλατε να συνδυάσετε αυτά τα δύο κομμάτια και τις δύο αγάπες. Θα μπορούσατε να κάνετε απλά σεμινάρια, μαθήματα. Ναι, σωστά, ναι, σωστά. Να σας πω, ήμουνα σε ένα δημοτικό στην Άφαχτο και ήμουνα μέσα στην τάξη και σκεφτόμουνα ότι πάλι ξεμένω από υλικό. Τι εννοώ υλικό? Ήθελα υλικό το οποίο
να συνδυάζει παιχνίδι, παραμύθι, χρώμα, γιατί ξέρω ότι πάντα όταν έμπαινα στην τάξη με τέτοιο υλικό, πάντα το μάθημα γινόταν πάρα πολύ εύκολα, τα παιδιά το διασκεδάζανε και φεύγαν και ουσιαστικά είχαν μάθει χωρίς να έχουν ταλαιπωρηθεί από οποιαδήποτε διαδικασία μάθησης, αν μπορώ να το πω. Επομένως, ήμουνα μέσα σε μια τάξη και παραπονιόμουν ότι δεν έχω άλλο υλικό ή δεν μπορώ να βρω το υλικό που ακριβώς θέλω. Και εκείνη τη στιγμή απλά είπα, σταμάτα να παραπονιέσαι, αυτό που θέλεις και δεν βρίσκεις ή αυτό που ζητάς και ξέρεις ότι δουλεύεις, αλλά αυτή τη στιγμή δεν υπάρχει, φτιάχτο. Και ξεκίνησα από αυτό, δηλαδή ξεκίνησα σαν μια διαδικασία να προσπαθώ να συμπληρώσω τα κενά που έβρισκα εγώ στη δουλειά μου και που ήξερα ότι μπορούσα και με ποιους τρόπους μπορούσα να το διδάξω καλύτερα και ήξερα ότι είχε τα θετικότερα αποτελέσματα για τα παιδιά. Και σιγά σιγά αυτό έγινε μια ολοκληρωμένη δουλειά που στο τέλος είπα και γιατί όχι, γιατί να μην βγει και προς τα έξω και αν πάει καλά, πήγε. Το υλικό υπήρχε ήδη. Μας λέει εδώ το ολόκληρο. Είμαι ο κύριος ολόκληρο. Κάθε πρωί τραγουδώ για 4 ώρες. Mm. Το τέταρτο. Γεια σας. Με λένε τέταρτο και λατρεύω το μαύρο χρώμα. Τα όγδοα. Γεια σας. Είμαστε διδυμάκια. Μας φωνάζουν όγδοα. Πάμε παντού μαζί. Έτσι είναι εύκολο, δηλαδή το συνδυάζεις και κείμενα. Με την αριθμητική, ναι. Ναι, και είναι στοιχεία της μουσικής που τα παιδιά σε αυτή τη φάση, μάλλον, απλά απομνημονεύουν ένα μικρό ποιηματάκι. Αυτό το ποίημα όμως αργότερα τους δίνει κάτι που γνωστικά, σε μετέπειτα τάξη σε ηλικία, θα το καταλάβουν αλλιώς. Δηλαδή, το ολόκληρο που λέει τραγουδάω 4 ώρες, στη μουσική όμως το ολόκληρο είναι ένας ήχος που κρατάει 4 δευτερόλεπτα, στο πω, 4 χρόνους. Το παιδί όμως θα έχει ήδη απομνημονεύσει με ένα απλό τρόπο και θα έχει συνδέσει στο μυαλό του το ολόκληρο με έναν αριθμό το 4. Άρα, αργότερα, όταν θα εισάγει εσύ την έννοια ότι αυτό το 4 όμως μιλάει για χρόνο, μιλάει για δευτερόλεπτο, ότι για 4 χτύπους κρατάμε αυτόν τον ήχο, θα μπορεί πολύ εύκολα να το εισάγει και να το καταλάβει και να μεταβεί σε ένα άλλο γνωστικό επίπεδο. Παίρνει και βραβείο όμως, καλύτερο μουσικού, από Ναι με τεστών και έχει εδώ το βραβείο. Ναι, και συμπληρώνει το όνομα. Τα παιδάκια τα μικρά ειδικά τα θέλουν αυτά. Ναι, τα θέλουν. Έχουμε και μουσικές δραστηριότητες. Ναι. Τώρα που έχεις αποκτήσει τις πρώτες σου γνώσεις στη μουσική και έχεις γίνει ένας μικρός μουσικός, μπορείς να απαντήσεις τα παρακάτω. Και έχουμε τις δραστηριότητες για να δουν πρακτικά τι καταλάβανε. Τι κατάλαβε το παιδί διαβάζοντας το προηγούμενο μέρος του βιβλίου. Ας πούμε ο τενόρος με ποια τραγουδάει μαζί. Ποιοι έσωσαν τη μουσική από το κακό θεριό. Mm. Είναι διάφορα. Ναι, στοιχεία του βιβλίου. Mm. Ωραία. Και έχουμε ένα παιδάκι εδώ, το οποίο είναι μπροστά σε ένα πιάνο, είναι κανονικά σε ένα πολύ ωραίο δωμάτιο με κίτρινο φόντο, για τη χαρά που μου δίνουν νότες από το βράδυ ως το πρωί. Προσπαθήσαμε να είναι όσο το δυνατόν πιο πολύχρωμο, έντονα τα χρώματα. Ωραία εικονογράφηση. Αλλά να κρατάει την παιδικότητα. Η εικονογράφηση είναι από την Ειρήνη Τριανταφυλλίδη, μια εξαιρετική μουσικό και εικονογράφο. Και συνεργαστήκαμε άψογα και προσπαθήσαμε δηλαδή ανοίγοντας το παιδί κατευθείαν να βγάζει μια ζωντάνια, μια χαρά. Και μέσα από τις σελίδες αυτές να γνωρίζει τα μουσικά όργανα και να γνωρίζει και μετέπειτα και τα μουσικά σύμβολα. Έτσι λοιπόν είναι το «Μαθαίνω μουσική διασκεδάζοντας» για τους υπότες που έσωσαν τη μουσική και έβαλαν το θεριό στη φυλακή. Σωστά? Ναι. Από την Κατερίνα Αθανασοπούλου και τις εκδόσεις iWrite. Ναι, εκδόσεις iWrite. Να το πάρουν τα παιδάκια νομίζω για να μπορέσουν να εισαχθούν στον υπέροχο κόσμο της μουσικής. Θα το ευχαριστηθούν πάρα πολύ. Θα το ευχαριστηθούν και είναι μια δουλειά η οποία έχει βγει από την τάξη, δηλαδή έχει δουλευτεί πάνω σε παιδιά, δεν είναι κάτι που δεν έχει δουλευτεί μέσα σε πραγματικές συνθήκες. Και πάντα τα παιδιά είναι ευτυχισμένα, χαρούμενα, παίρνουν αυτό που είναι να πάρουν, τις γνώσεις που θέλουμε να τους μεταδώσουμε και πάντα όμως με χαμόγελο, χωρίς να νιώθουν την πίεση ότι γίνεται ένα μάθημα ή ότι πρέπει να μάθουν κάτι και να το μνημονεύσουν. Πολύ ωραία. Ευχαριστούμε πολύ. Και να είστε καλά. Ευχαριστώ πάρα πολύ.